Γεια σας, είμαι ο Θέμης από το Men of Style και αποφάσισα να κάνω το σημερινό βίντεο γιατί μου στέλνετε πάρα πολύ συχνά μηνύματα που θέλετε να σας πω για παπούτσια. Οπότε, σήμερα θα πω για ένα από τα αγαπημένα είδη παπουτσιών, τα μποτάκια. Όταν αρχίζουν οι βροχές και πέφτει η θερμοκρασία, ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει είναι να έχεις συνεχώς κρύα και βρεγμένα πόδια. Οπότε το μποτάκι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να έχεις για να σε προστατεύει, αλλά και να δώσει και ένα φοβερό στυλ στο ντύσιμό σου. Τώρα, πώς μπορείς να διαλέξεις τα κατάλληλα μποτάκια είναι η επόμενη ερώτηση που μπορεί να σκέφτεσαι και είναι απόλυτα λογική. Εγώ θα το χωρίσω σε δύο κατηγορίες. Αν είναι τα πρώτα σου μποτάκια ή αν έχεις ήδη κάποια μποτάκια και θέλεις να βάλεις ακόμα ένα ζευγάρι στην καρταρόμπα σου. Αν είναι τα πρώτα σου μποτάκια, αυτό που θα σε καθοδηγήσει είναι τα περισσότερα ρούχα που έχεις ήδη στην καρταρόμπα σου. Εάν τα περισσότερα ρούχα είναι σε ουδέτερα χρώματα, δηλαδή πράσινο, καφέ, μπέζ, η καλύτερη επιλογή είναι να διαλέξεις καφέ μποτάκια. Εάν τα περισσότερα ρούχα σου είναι γκρι, navy, μπλε, μαύρα, άσπρα, δηλαδή πιο minimal ρούχα, καλύτερα να διαλέξεις τα μαύρα. Η επόμενη κατηγορία είναι αυτή που έχεις ήδη κάποια μποτάκια και θέλεις να βάλεις άλλο ένα ζευγάρι στην καρταρόμπα σου και σε καταλαβαίνω γιατί μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Αυτό που καθοδηγεί εμένα είναι διαλέγω πρώτα τι χρώμα μου λείπει και τι χρώμα θέλω να βάλω και μετά την υφή. Αυτά τα δύο είναι η βασική καθοδήγηση για να διαλέξω ένα μποτάκι. Το επόμενο είναι το σχέδιο και είναι μια πολύ καλή πάσα που δίνω μόνος μου στον εαυτό μου για να σου πω τα αγαπημένα μου σχέδια. Και για να το πούμε λίγο πιο απλά και ανδρικά, τα καλύτερα που μπορείς να διαλέξεις είναι ή τα απλά και κλασικά ή κάποια λίγο πιο ψαγμένα αν το θέλεις με ένα περισσότερο εξειδικευμένο σχέδιο. Όμως, για τα απλά σχέδια είναι τα κλασικά μποτάκια με κορδόνια. Επίσης μπορείς να βρεις κλασικά μποτάκια με κορδόνια με κάποια λεπτομέρεια μπροστά στη μύτη και μπορείς να βρεις και κάποια μποτάκια με κορδόνια και αντί για αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να έχουν τα περισσότερα σχέδια. Καταλαβαίνω ότι αυτό με τα περισσότερα σχέδια μπορεί να μην σε διεγείρουν τόσο να τα φορέσεις. Και εγώ ήμουν αντιστακτικός μέχρι που τόλμησα να φορέσω κάποιο από αυτά και πραγματικά το αγάπησα για μια ξεχωριστή και διαφορετική εμφάνιση. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις κατά τη γνώμη μου όταν φορέσεις ένα μποτάκι με σχέδιο είναι να μην φανείς πάρα πολύ υπερβολικός. Όταν ένα μποτάκι έχει κάποιο σχέδιο, καλύτερα να είναι αυτό το κομμάτι το οποίο θα κάνει τη διαφορά στον ντυσιμό σου, γιατί θα φαίνεται η λεπτομέρεια από το σχέδιο που έχει το μποτάκι. Τώρα, ποιο χρώμα να διαλέξεις. Τα καλύτερα χρώματα και τα πιο top που μπορείς να βρεις κατά τη γνώμη μου είναι το μαύρο και το καφέ. Όμως, αν έχεις ήδη ένα μαύρο και ένα καφέ και σου αρέσουν πάρα πολύ τα μποτάκια, μπορείς να βάλεις και άλλα χρώματα που πάντα θα σε καθοδηγήσει η θυμή σου, το χρώμα και η υφή. Για παράδειγμα, εμένα δεν μου αρέσει να διαλέξω ένα γκρι μποτάκι σε δερμάτινη υφή. Προτιμώ να διαλέξω γκρι μποτάκια σε suede υφή. Και μια που μιλάμε για suede υφή, θα σου πω για ένα ακόμα σχέδιο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ στα μποτάκια. Αυτά λέγονται Chelsea Boots και είναι μποτάκια τα οποία δεν έχουν καθόλου κορδόνια. Μπορείς να τα βρεις και σε suede υφή αλλά και σε δερμάτινη. Μου αρέσει πάρα πολύ η suede υφή προσωπικά στα συγκεκριμένα μποτάκια. Δίνει φοβερό στυλ και αυτό που θα πρέπει να προσέξεις γενικά με τα μποτάκια παύλα τις suede υφές, τις Castor, είναι να μην τις φοράς με βροχή γιατί φαίνονται ότι είναι λερωμένα και λεκιασμένα, κάτι το οποίο κάνει το αποτέλεσμα αντιαισθητικό. Τώρα, τι είναι σημαντικό να κοιτάξεις όταν διαλέγεις ένα μποτάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η σόλα τους και οι ραφές τους. Γιατί θέλεις ένα μποτάκι να έχει αρχικά πάρα πολύ καλή μόνωση, αφού είναι να σε προστατεύει και από τη θερμοκρασία και από τη βροχή που λέω σε όλο το βίντεο. Επίσης, το επόμενο πράγμα είναι να δοκιμάσεις τα μποτάκια. Εάν δοκιμάσεις κάποια μποτάκια και κάνεις 3, 4, 5 βήματα και κάπου σε ενοχλεί, μην το αγοράσεις. Θα γίνει πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Εάν αγοράσεις ένα μποτάκι και μετά από μερικές φορές που το χρησιμοποιήσεις αρχίζει να σε πατάει λίγο στα πλάγια, δεν χρειάζεται να χαλάσεις τα πόδια σου. Μπορείς να το πας σε ένα τζακάρι, να στο ανοίξει ελάχιστα και να σου είναι όσο πιο άνετο γίνεται. Επίσης, ένα πάρα πολύ αγαπημένο είδος είναι τα sneakers που βγαίνουν και σε μποτάκι. Είναι πάρα πολύ άνετα και μπορείς να τα φοράς πάρα πολλές ώρες σε όλη τη μέρα. Αυτά που φοράω εγώ είναι τα Air Force One της Nike και σε μαύρο χρώμα μποτάκια έχω τα Converse, τα οποία δεν είναι τα παλιά πάνινα άβολα Converse, είναι σε συνεργασία με την Nike που έχουν πάρα πολύ ανατομικό πάτο και έχουν δερμάτινη επικάλυψη και απαγορεύει να μπει τι, το νερό.
Οπότε είσαι έτοιμος να αγοράσεις μποτάκια. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί, αρχίζεις και δοκιμάζεις ό,τι μποτάκι βρίσκεις μπροστά σου και έχεις μπροστά σου τα δύο καλύτερα μποτάκια που σου αρέσουν. Τα δοκιμάζεις, είναι άνετα και τα δύο, ταιριάζουν και τα δύο και τελικά βλέπεις ότι είναι αρκετά ακριβά. Πηγαίνεις στο σπίτι σου, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τυχαίνει και βλέπεις στο site ότι τα μποτάκια είναι μισή τιμή και παίρνεις την απόφαση να διαλέξεις ένα από τα δύο που είσαι σε δίλημα. Το παραγγέλνεις, έρχεται σπίτι σου, το φοράς, εξακολουθεί να είναι άνετο και πάρα πολύ ωραίο και βλέπεις ότι έχει κάποιο ελάττωμα. Μην τραπείς να επιστρέψεις τα μποτάκια σου. Ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλη η εξυπηρέτηση πελατών το ίδιο σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά στη συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε αυτό και θέλω πραγματικά να το μοιραστώ μαζί σου. Είχα παραγγείλει λοιπόν ένα ζευγάρι μποτάκια. Ήρθανε, τα φόρεσα, εξακολουθούσαν να ήταν τόσο ωραία όσο τα είχα δοκιμάσει στο κατάστημα και μετά από τρεις μέρες βγάλανε κάποιο ελάττωμα, ανοίξανε. Οπότε τα επέστρεψα, τους είπα τι έγινε και επειδή είχαν πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση πελατών, μου αντικαταστήσανε το παλιό παύλα ελαττωματικό ζευγάρι μποτάκια και μου προτείνανε να αγοράσω άλλο ένα με 80% έκπτωση. Οπότε το αρχικό δίλημα που είχα για να πάρω δύο ζευγάρια μποτάκια λύθηκε. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και στο σημερινό βίντεο σου μίλησα πώς να διαλέξεις μποτάκια. Μπορείς επίσης να βρεις περισσότερη πληροφορία σε ένα link στο συγκεκριμένο άρθρο μου από κάτω. Αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις subscribe στο κανάλι μας για να βλέπεις ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει για τον άντρα. Γεια χαρά!